Στρατηγικό Συμβούλιο όσον αφορά το ξένο εργατικό δυναμικό. Μια απόφαση η οποία πυροδότησε αντιδράσεις κυρίως από τον τομέα των συντεχνίων. Από τις συντεχνίες. Ακριβώς. Ήταν αίτημα των συντεχνίων να υπάρξει διαβούλευση. Βεβαίως ο Υπουργός Εργασίας λέει ότι υπήρξε προηγούμενα διαβούλευση και τους είχε μάλιστα ενημερώσει ότι μετά τη συζήτηση για την ΆΤΑ, όταν πρόκειται να ολοκληρωθεί η συζήτηση για την ΆΤΑ, θα κατέθεται και αυτή του την πρόταση. Πάμε να μιλήσουμε μαζί με τον Υπουργό Εργασίας. Ο κ. Κυριάκος Κούσος είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Κούσο. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τους αφήσατε δώρο φεύγοντας των συντεχνιών, γιατί φωνάζουν, έχει από χθες που κάνατε τις ανακοινώσεις μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Πώς αυξάνεται ο αριθμός των ξένων εργατών, κύριε Υπουργέ, στο 50%? Θεωρώ ότι εάν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μελετήσουν προσεκτικά την νέα πολιτική για την απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού, πράγματι θα πρέπει να το θεωρήσουν δώρο. Αλλά να επιτρέψετε μου να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή. Το θέμα της πολιτικής εργοδότησης ξένου εργατικού δυναμικού συζητείται εδώ και περίπου 4 χρόνια. Έχουν ανταλλαγεί δεκάδες επιστολών, έχουν γίνει συναντήσεις. Και τον Οκτώβριο είχα ενημερώσει τους κοινωνικούς εταίρους ότι θα προχωρούσα με νέα πολιτική. Μου ζητήθηκε να μην προωθήσω το θέμα μέχρι ότου λήξει η διαβούλευση για την αυτόματη δημοκρατική αναπροσαρμογή, κάτι που σεβάστηκα, και αμέσως μετά την κατάληξη, την αρνητική δυστυχώς κατάληξη για την ΆΤΑ, απέστειλα επιστολή στους κοινωνικούς εταίρους, λέγοντας τους ποιες είναι οι υποθέσεις μου, παραθέτοντας όλα σε λεπτομέρεια τι σκόπευα να πράξω, και ζήτησα εισηγήσεις και παρατηρήσεις με σκοπό, όταν τη λάμβανα, να συναντηθούμε για να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα. Και να θυμίσω ότι είχα βάλει και καταληκτική ημερομηνία 31 Ιανουαρίου, γιατί δεν θα παρεχόταν ικανοποιητικός χρόνος για να ολοκληρώσουμε την διαβούλευση, ναι, και να προωθήσω στο Υπουργικό Συμβούλιο την πρόταση. Ναι, το ερώτημα ήταν και είναι εδώ, κύριε Κούσο, το ερώτημα είναι εδώ. Αφού δεν είχατε εσείς επαρκή χρόνο, τότε γιατί πήρατε την απόφαση και δεν αφήσατε την επόμενη κυβέρνηση να διαβουλευτεί μαζί με τις συντεχνίες? Μα να επαναλάβω, διαβούλευση υπήρξε. Μα, κύριε Κούζο, τον Οκτώβριο είπατε, τον Οκτώβριο εσείς μας το έχετε πει, τον Οκτώβριο τους δώσατε την πρόθεση να καταλάβουν την πολιτική σε αυτό το ζήτημα. Συμφωνήσατε και οι δύο με το που θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για την ΆΤΑ να το συζητήσετε για να προωθηθεί αυτή η πρότασή σας. Εν τούτης η ΆΤΑ δεν κατέληξε, είδαμε και την παραπεργία και δεν υπήρχε χρόνος διαβούλευσης. Αλλά εσείς προχωρήσατε με την απόφαση χθες στο Υπουργικό και μάλιστα στο τελευταίο Υπουργικό, την ώρα που οι συντεχνίες ζητούν διαβούλευση για αυτό το θέμα, κύριε Κούσο. Γιατί το κάνατε, γιατί βιαστήκατε να πάρετε αυτή την απόφαση? Γιατί δεν δώσατε χρόνο στο διάλογο με τη νέα κυβέρνηση? Να επαναλάβω ότι το θέμα συζητείται 4 ολόκληρα. Χωρίς κατάληξη όμως, κύριε Κούσο. Ναι, εάν με επιτρέψετε, σας επιτρέπουμε να σας απαντήσω, θα καταλήξουμε εμείς. Ωραία. Σας ακούμε. Λοιπόν, να έρθω απευθείας στο ερώτημά σας. Ναι. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις ο διάλογος είναι πολύ καλός, και αν και αναμένει κάποιος ότι θα καταλήξουν οι πλευρές σε ένα θετικό αποτέλεσμα για, αν θέλετε, εξυγχρόνου κατάληξη σε κάτι, είναι ουτοπία. Είναι το ίδιο ακριβώς θέμα με την ΆΤΑ, το ίδιο ακριβώς θέμα με τον εθνικό κατώτατο μισθό. Οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Στην περίπτωση του εθνικού κατώτατου μισθού, ακούσαμε τις απόψεις, έγινε διαβούλευση, καταλήξαμε
στο εθνικό κατώτατο μισθό. Είχαν παράπονα και οι μεν και οι δε. Σήμερα οι συνεχνίες τι λένε? Εφαρμόζεται μια χαρά ο εθνικός κατώτατος μισθός. Ούτε πρόνοιες υπήρξαν για πορεία, απόδειση ή οτιδήποτε άλλο. Εφαρμόστηκε ο εθνικός κατώτατος. Κανένα απολύτως παράπονο, καμία απολύτως καταγγελία. Και όλα μια χαρά. Άντα. Την άντα. Έχω πει χίλιες φορές ότι ο υπουργός δεν έχει αποφασιστεί για αρμοδιότητα. Δεν κατέληγαν οι κοινωνικοί εταίροι. Ερχόμαστε τώρα στην πολιτική. Έχει αποφασιστεί για αρμοδιότητα ο υπουργός. Άκουσε τις πλευρές. Και πρέπει να ξέρετε ότι αν θέλει κάποιον να λέγεται υπουργός ή να καταλαμβάνει το φόβο του υπουργού, πρέπει να πάρει αποφάσεις. Και είναι από τις περιπτώσεις που πάλι δεν υπήρχε περίπτωση να καταλήξουν συνενετικά οι πλευρές. Ζήτησα λοιπόν από τους κοινωνικούς εταίρους τις εισηγήσεις. Τι είπαν οι συντεχνίες? Όχι να το αφήσει στη νέα κυβέρνηση όπως άφησε την ΆΤΑ. Μα δεν άφησα την ΆΤΑ στην επόμενη κυβέρνηση. Διαβουλεύτηκα, δεν καταλήξαμε και μοιραία πήγε στην επόμενη κυβέρνηση. Αλλά η ΆΤΑ είναι κάτι το οποίο, άμα αποφασίσεις, ναι. Ναι, δεν μπορείτε να πάρετε πολιτική απόφαση, λέτε, για την ΆΤΑ. Η πολιτική αυτή μπορεί να αλλάξει από το νέο Υπουργικό Συμβούλιο σε μια μέρα. Ναι. Πρέπει λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε στο τέλος Φεβρουαρίου. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εργατικό δυναμικό. Τα ξενοδοχεία έχουν ανάγκη από προσωπικό και ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Και τι λέει η νέα πολιτική? Επί της ουσίας, ελάχιστα έχουν αλλάξει. Λέει η πολιτική, προστατεύουμε τον τόπιο δυναμικό, προστατεύουμε τους κοινοτικούς, μόνο αν υπάρχει έλλειψη δικαιούνται, και για να φέρουν ξένο εργατικό δυναμικό πρέπει να δίνουν τα ίδια δικαιώματα και απολαβές με όσα δίνουν στους Κύπριους. Εάν λοιπόν βρει στην Κύπριο ή κοινοτικό, γιατί να πάρει ξένο εργάτη, αφού είναι ακριβώς οι ίδιοι όροι? Και πώς μπορεί να διαπιστωθεί, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό, όχι, είναι σημαντικό, πριν να τελειώσει. Δεν γίνεται, δεν μπορείτε να μην αφήνετε ολοκληρώνω. Κύριε Κουζό, όχι, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μίλησα, σας υπέβαλε μία ερώτηση η Στέλλα, εγώ δεν σας μίλησα καν. Έχει τόση ώρα, σας άφησα να πείτε το ιστορικό, σας άφησα να πείτε τις πρόνοιες. Ωραία, πέστε τα, κάντε μονόλογο και θα ρωτήσω μετά, ελάτε. Μα δεν είναι μονόλογος. Μονόλογος. Ωραία, σταματώ, πείτε μου ό,τι θέλετε. Ωραία. Να σας ρωτήσω κι εγώ πάνω σε αυτό το σημείο, επειδή είναι σημαντικό και μπορείτε να συνεχίσετε, γιατί χρειάζεται διευκρινήσεις. Μας παρακολουθεί και ο κόσμος για να ξέρουν τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Λέτε λοιπόν ότι εάν και εφόσον δεν εντοπίζουν τόπιο προσωπικό, πώς θα ξέρω εγώ, πώς θα ξέρει η κυβέρνηση, εάν όντως η επιχείρηση δεν έχει τόπιο προσωπικό, και έτσι θα της επιτραπεί, δεδομένου ότι εφαρμόζει μία σύμβαση, εκεί όπου εφαρμόζεται η σύμβαση, να αυξήσει τον αριθμό του ξένου προσωπικού από 30 που είναι σήμερα μέχρι και 50. Διευκρινίστε μου αυτό και συνεχίστε. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες ισχύουν και σήμερα. Για να μπορέσει κάποιος να φέρει ξένο εργάτη, πρέπει να αποταθεί στο Υπουργείο, πρέπει να κάνει δημοσιεύσεις, να μην υπάρχει ανταπόκριση και να ερευνήσουμε όντως ότι δεν βρήκε ντόπιο προσωπικό. Αλλά θα επαναλάβω, από τη στιγμή που η όρη εργοδότηση είναι ήδη με τον Κύπριο εργοδοτούμενο, 1000 παίρνει ο Κύπριος, 1000 θα πάρει ο ξένος. Γιατί να προτιμήσει τον ξένο? Είναι ένα απλό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Και σας λέω επίσης. Να σας το απαντήσω εγώ, κύριε Κούσο, αν με επιτρέπετε. Με το απλό μου το μυαλό. Να σας το απαντήσω εγώ. Γιατί ίσως, κύριε Κούσο, οι απολαβές που δίνουν κάποιοι σε αυτές τις βιομηχανίες στις οποίες αναφέρεστε, τους Κυπρίους να μην τους φτάνουν με βάση το βιωτικό τους επίπεδο. Ενώ οι ξένοι αναγκαστικά να το δέχονται. Ακούστε, ενώ οι ξένοι να αναγκάζονται να το δέχονται. Και είναι πιο εύκολο να δεχθεί ένας ξένος χαμηλές απολαβές. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι η βασική αρχή είναι να υπάρχει ισομισθία και στους Κύπριους και στους ξένους. Αν μια επιχείρηση δίνει 1000 ευρώ στον Κύπριο, τότε θα πρέπει να δώσει 1000 και στο ξένο εργάτη. Ναι. Αυτό το κάνουμε για να προστατευτεί
τον ντόπιο εργατικό δυναμικό. Πέραν από αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πρόνοια στην πολιτική που εφαρμόζεται ότι δεν μπορεί να απολύει Κύπριο και να κρατεί ξένο εργάτη. Από εκεί πέρα η αλλαγή, κύρια αλλαγή είναι ότι εάν μια επιχείρηση εφαρμόζει συλλογική σύμβαση, είτε επιχειρησιακή είτε κλαδική, μπορεί να πάει στο 50%. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί θέλουμε να ενσταδύνουμε τις συλλογικές συμβάσεις και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα, που θέλουμε να φτάσουμε στο 80%, ενώ σήμερα είμαστε κάτω από το 30%. Mm-hmm. Και πρέπει και παρανθετικά να πω ότι για μένα η συλλογική σύμβαση αποτελεί πυλώνα εργασιακής ειρήνης, γιατί ξέρει ο καθένας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Λέμε λοιπόν ότι θέλετε, κύριε, να πάτε στο 50% και πάλι, αν δεν βρίσκεται ντόπιο προσωπικό, και πάλι να ακολουθήσετε τις διαδικασίες, θα εφαρμόσετε συλλογική σύμβαση. Και εδώ θα έπρεπε να αντιδρούν οι επιχειρηματίες και οι εργοδότες, όχι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, αν με επιτρέπετε. Ναι, κύριε Υπουργέ, όμως, εδώ υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Κατανοητό αυτό που λέτε με τις συλλογικές συμβάσεις και είναι και μία ασφαλιστική δικλίδα. Αλλά προσέξτε τώρα. Έρχομαι εγώ και εργάζομαι 15 χρόνια στο ίδιο πόστο στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ωραία. Επειδή ξέρουμε ότι είναι εποχική οι περισσότεροι, δεν έχει τη συνέχεια στην εργασία του, δηλαδή 12 μήνες τον χρόνο. Άρα, πηγαίνω σε μια επιχείρηση για να με επαναπροσλάβει ή δούλευα σε ένα άλλο ξενοδοχείο πέρσι. Έχω όμως 15-20 χρόνια στην πλάτη μου υπηρεσία σε αυτόν τον τομέα και ζητώ αντί σε αυτά τα 1.000 ευρώ, λόγω της εμπειρίας μου, όπως συμβαίνει με όλες τις δουλειές που προνοεί η σύμβαση, ζητώ το κάτι παραπάνω. Και μου λέει ο εργοδότης, όχι, δεν στο δίνω. Δεν στο δίνω γιατί μέχρι εδώ φτάνει η σύμβαση. Μέχρι αυτό το ποσό μπορώ να σου δώσω. Τότε θα έρθω και θα πω στο Υπουργείο ότι δεν βρίσκω προσωπικό και θα το αποδείξω κιόλας και θα μπορώ να προσλάβω ξένους εργάτες. Έχετε πει κάτι πολύ σημαντικό. Συλλογικές συμβάσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις τι είναι? Είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργοδοτών, των ξενοδόχων στη συγκεκριμένη περίπτωση και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Περιοριστούμε λοιπόν να πούμε ότι όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις πρέπει να τηρούνται από τους εργοδότες και να τις κάνουν σεβασμού, και αν υπάρχουν συρρεπλώσεις είναι θέμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη διαπραγμάτευση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης να τα εντοπίσουν αυτά. Μάλιστα. Πέραν αυτού πρέπει να πούμε ότι για την ξενοδοχειακή βιομηχανία ισχύει και σχετικό διάταγμα που έχει εκδοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και το έχει εκδώσει ο Υπουργός Εργασίας και το οποίο πρέπει πιθανόν να ανανεωθεί σύντομα. Έχω αφήσει αυτή την εκκρεμότητα για το νέο Υπουργό. Αυτή την αφήσατε όμως, τη συγκεκριμένη με το ξένο προσωπικό δεν την αφήσατε ως εκκρεμότητα, το κλείσατε. Και λέτε ας το αλλάξει η επόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι να τα κοιτάξτε, οι προσεγγίσεις αυτές με όλο το σέβας είναι λαθασμένες. Δεν μπορεί όλα να τα ολοκληρώσεις σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Να σας υπενθυμίσω ότι εγώ ανέλαβα υπουργός 27 Ιουνίου πέρσι. Και δεν ήταν δυνατό να επιληφθώ όλων των θεμάτων τα οποία ήταν πάρα πολλά. Εκείνα όμως τα οποία μπορούσα να επιληφθώ, ναι, όταν αναλαμβάνεις υπουργός έχεις υποχρέωση να παίρνεις αποφάσεις και έστω και αν θα κατακριθείς ή θα επικριθείς και ο χρόνος θα αποδείξει αν είσαι σωστός ή όχι. Μάλιστα. Και αυτό λέω έχει συμβεί με τον εθνικό καθόδοτο και σαν λέω να το κρατήσετε αυτό σας παρακαλώ, θα αποδειχθεί και με τη νέα στρατηγική εργοδότηση ξένου εργατικού δυναμικού θα το κρατήσουμε, που σε κύριε λίγο Πούσο. Καιρό θα αποδεχτούν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδότες ότι είναι πολύ καλή πολιτική. Πάντως, όση ώρα μιλάμε, μας στέλνουν και μηνύματα τηλεθεατές, κύριε Υπουργέ. Λένε για τους ξένους τα 1.000 ευρώ είναι διαφορετικά. Είναι πολύ περισσότερα. Για το ντόπιο προσωπικό δεν είναι το ίδιο με βάση τις ανάγκες που έχουν δομήσει στην κυπριακή κοινωνία. Δεν το πιστεύει κανένας. Ναι, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για τις συλλογικές συμβάσεις. Γι' αυτό σας το λέω. Μα ποιος το αμφισβητεί αυτό ότι για ένα από μία
ασιατική χώρα, ας πούμε, τα 1000 ευρώ δεν είναι τα ίδια που για τον Κύπριο. Στη βάση αυτής της λογικής πήγατε, γιατί αν δεν τα δεχτεί τα 1000 ευρώ ο Κύπριος, θα τα δεχθεί ένας από ασιατική χώρα, από αφρικανική, από οπουδήποτε αλλού. Αυτό προβλέπεται στις συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μαζί με, τις εργοδοτικές. Και ακριβώς, εάν ο συμπολίτης μας δεν θέλει να πάει στο συγκεκριμένο τομέα ή στη συγκεκριμένη εργασία με τα 1000 ευρώ, πρέπει να επιδιώξει να εργοδοτηθεί κάπου αλλού. Η προσφερόμενη εργασία είναι αυτή η συγκεκριμένη και έχει μισθό 1000 ευρώ. Μάλιστα. Αν δεν του κάνουν τα 1000 ευρώ. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο που τόσα χρόνια, κύριε Υπουργέ, ήταν στη ξενοδοχεία και βιομηχανία, πήγαινε κάπου αλλού να κάνει τι. Να κάνει τον πλασιέ, τι να κάνει. Δεν είναι αυτό. Όχι, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Με συγχωρείτε. Υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες και στην αγορά εργασία και στις συλλογικές συμβάσεις, τις οποίες, εάν θέλετε να συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Λέει η μισθή είναι έτσι και έτσι και έτσι και στις συλλογικές συμβάσεις για να είμαστε και δίκαιοι και να μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν είναι ήδη μισθή του νεοπροσληφθέντα με αυτόν που έχει 15 χρόνια. Δεν είναι καθόλου. Αλλά εκείνο που έχει τη σημασία είναι ότι συλλογική σύμβαση ή ο Εθνικός Κατώτατος ή το Διάταγμα προβλέπει αυτό τον μισθό, αυτό είναι ο μισθός. Κύριε Κούζο, είναι μια πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ σας, και σας αποχαιρετάμε κιόλας, κύριε Κούζο. Να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που και είπαμε παρά τις αντιπαραθέσεις, παρά τις συζητήσεις. Μένουν πρέπει πίσω να αυτά. Εκφράσω και τις ευχαριστίες μου, αλλά και να σας συγχαρώ για τα προγράμματά σας. Πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή την περίοδο ένιωθα τους δημοσιογράφους σαν συνεργάτες μου, γιατί μόνο μέσα από τα προγράμματά σας και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούμε να μεταφέρουμε την πολιτική και να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκουραστείτε τώρα, κύριε Κούζο. Για τη συνδρομή σας.